984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Παρουσία της Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου, το μικρό και το μεγάλο μήνυμα σήμερα το πρωί από τον νέο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Ευγένιο. Τέλος Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου θα γίνει η ενθρόνησή του. Αμέσως μετά και η πλήρωση της Μητρόπολης Ρεθύμνου Αυλοποτάμου. Συγχαρητήρια μηνύματα και επιστολές από ιεράρχες, βουλευτές, τον Περιφερειάρχη και Δημάρχους. Επιστολή του απέστειλε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος ως πρόεδρος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Συγχαρητήρια επιστολή και από τον Πατριάρχη Θεόδωρο. Ο Άγιος Θεός θέλησε μεταξύ των άξιων Μητροπολιτών της Εκκλησίας της Κρήτης να καταστώ πρώτος διακονός της. Να διακονήσω την ειρήνη και την ενότητα της Κρητικής Εκκλησίας, να διακονήσω την ενότητα του λαού μας, είπε ο ίδιος στο πρώτο του μήνυμα. Σε πάγωμα των σεισμικών ερευνών για τον εντοπισμό κοιτασμάτων φυσικού αερίου στις θαλάσσιες παραχωρήσεις της Κρήτης, φέρεται να προχωράει κοινοπραξία Total Energies, ExxonMobil και Ελληνικά Πετρέλαια, όπως αποκάλυψε σήμερα ο 984 και ο Γιώργος Σαχίνης. Όπως αναφέρουν πληροφορίες, η γαλλική Total Energies, που είναι και operator του σχήματος, στο οποίο έχουν κυρωθεί με νόμο του 2019 οι συμβάσεις παραχώρησης των δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης σύντρογων ανθράκων δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης, απέστειλε το ετήσιο Work Plan, πρόγραμμα εργασιών, στην Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογων Ανθράκων. Σε αυτό λένε πηγές γνωστοποιεί ότι δεν θα διενεργήσει το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου τις σεισμικές έρευνες για την καλύτερη αποτύπωση της γεωλογικής δομής του υπεδάφους των συγκεκριμένων εκτάσεων. Προβλήματα σε όλη τη χώρα από τον Αδειομίδη. Άνδρας χτυπήθηκε από κεραυνό στον κωμό Μεσαράς όπου βρισκόταν. Ο 37χρονος που διέμενε σε τροχόσπιτο και είχε σταθμεύσει στην περιοχή μεταφέρθηκε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Χαλάζει κατά τη διάρκεια της νύχτας έπεσε σε περιοχές των Δήμων Φεστού και Αρχανών Αστερουσίων, σύμφωνα με την πολιτική προστασία. Τα φαινόμενα αναμένεται σταδιακά να ενταθούν στην Κρήτη από σήμερα, λέει στον 984, ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Λεονταράκης. Κυκλάδες Κρήτη Δωδεκάνησα λένε οι μετεωρολόγοι ότι θα δεχθούν μεγάλο όγκο βροχής. Προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια δημιουργούν οι θυελώδεις βοριάδες που έφεραν απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας του Λαβρίου και σήμερα της Κρήτης. Στη Θεσσαλία φούσκωσαν ποταμοί με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν σπίτια και να καταγραφούν εκτεταμένες διακοπές ρεύματος. Στην Καρδίτσα έσπασε το φράγμα του ποταμού Καλέτζη, απείλησε οικισμούς ενώ 50 άτομα χρειάστηκε να απομακρυνθούν για την ασφάλειά τους. Στα Φάρσαλα, Χίμαρη και αποστραγγιστικά έργα υπερχείλησαν, χωριά πλημμύρισαν και κάτοικοι απομακρύνθηκαν. Στη Βόρεια Εύβοια δρόμοι έχουν πλημμυρίσει. Εκτεταμένες οι διακοπές ρεύματος σε Ελασσόν, Αλάρισα, Δήμο Τεμπών και Βόλο. Φλόρινα, Μίντεο και Πρέσπες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Στην Κάλυμνο, που κηρύχθηκε επίσης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, βουνά λάσπης εισέβαλαν στους οικισμούς, θάβοντας νοικοκυριά κάτω από πέτρες και χώμα. Δεκάδες σπίτια και επιχειρήσεις υπέστησαν ζημιές, ενώ το οδικό δίκτυο αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα. Κλειστά τα σχολεία όπου το χιόνι και το νερό έχουν κατακλείσει τους δρόμους, απαγόρευση κυκλοφορίας σε ισχύ σε μεγάλα τμήματα του οδικού δικτύου σε κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Ο ΕΜΑ εξέφρασε αμφιβολίες για την ανάγκη χορήγησης μιας τέταρτης αναμνηστικής δόσης στο γενικό πληθυσμό. Οι επαναλαμβανόμενοι εμβολιασμοί σε σύντομο χρονικό διάστημα δεν θα μπορούσαν να είναι μια βιώσιμη μακροπρόθεσμη στρατηγική, δήλωσε ο επικεφαλής για τη στρατηγική εμβολίων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, Μάρκο Καβαλέρη, κατά την διάρκεια συνέντευξης τύπου. Η Όμικρον θα μολύνει περισσότερο από το μισό ευρωπαϊκό πληθυσμό τις επόμενες 6 με 8 εβδομάδες, δηλώνει ο Περιφερειακός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ευρώπη, Hans Kluge. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να εξαλείψουμε αυτό τον ιό, δηλώνει ο κορυφαίος επιδημιολόγος στις Ηνωμένες Πολιτείες Άντονι Φάουτσι, με δεδομένη την μεταδοτικότητά του, την τάση του να μεταλλάσσεται σε νέα στελέχη και το μεγάλο αριθμό των ανεμβολίαστων κατά της COVID-19. Αυξητικές τάσεις παρατηρήθηκαν στο μέσο εβδομαδιαίο ιεκού φορτίου του SARS-CoV-2 στα αστικά λίμματα, 8 από τις 12 περιοχές που ελέγχθησαν από το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λιμάτων. Στο συν 242% στα Χανιά, σταθερό στον Άγιο Νικόλαο συν 4%, στο Ηράκλειο συν 10%, στο συν 430% η αύξηση στο Ρέθυμνο. 32.694 τα κρούσματα χθες πανελλαδικά και 2.275 στην Κρήτη.
Κρήτη. 208 οι ασθενείς σήμερα στα νοσοκομεία της Κρήτης, εκ των οποίων 175 στις κλινικές COVID και 33 σε μονάδες εντατικής θεραπείας, με τους 24 να είναι διασωληνωμένοι. Θετικοί στον κορονοϊό, 507 μαθητές και 60 εκπαιδευτικοί χθες στα σχολεία της Κρήτης, όπως έδειξαν τα self-test. 4.784 οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θα προσληφθούν σύμφωνα με την Νίκη Κεραμέως. Παράσταση διαμαρτυρία σήμερα στα γραφεία της Περιφερειακής Εκπαίδευσης Κρήτης από το Σύλλογο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος για τις συνθήκες λειτουργίας των σχολείων. Κινητοποίηση διαμαρτυρία στη Σελμέρε Θύμνου μαζί με τους γονείς την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου έξω από τα γραφεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου για τον ίδιο λόγο. Διαδικτυακή σύσκεψη την Πέμπτη και κινητοποίηση την Παρασκευή των Συλλόγων Γονέων 11 σχολικών συγκροτημάτων στα Χανιά Πρωτοβάθμιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Υποκατάληψη επίσης σήμερα 20 σχολικές μονάδες του Ηράκλειου από τους μαθητές, θεωρώντας ότι δεν είναι ασφαλή στα δρανεία. Σε αναμονή για επέμβαση περισσότεροι από 12.000 ασθενείς στην Κρήτη, με την κατάσταση να αναμένεται να επιδεινωθεί περαιτέρω, όπως ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Δημήτρης Βρύσαλης λέει στον 984. Για πολιτική επιλογή με στόχο την αποδυνάμωση του συστήματος υγείας, μιλά επίσης ο ίδιος, προσθέτοντας ότι στους 6.500 υγειονομικούς που βρίσκονται εκτός νοσοκομείων, πως προστίθενται όλοι όσοι νοσούν με κορονοϊό, με αποτέλεσμα τα παραπάνω, όπως επίσης και τη μείωση των ημερών καραντίνας στις 5 αντί των 10. 50 υγειονομικοί λέει που νοσούν στο Πανεπιστημιακό και 100 συνολικά στα νοσοκομεία του νησιού. Αύριο στη 1 το μεσημέρι, η συγκέντρωση διαμαρτυρίας των σωματείων στο Ηράκλειο και τα γραφεία της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας στον Εσταυρωμένο. Με νομοθετική ρύθμιση, η απαλλαγή από τον έμφυα για τα ακίνητα τα οποία πλήγησαν από τους σεισμούς και εκτός όλα όσα δηλώθηκαν με μικρές ζημιές σε περιοχές της περιφέρειας Κρήτης για τα έτη 2021-2022-2023. Η χορήγηση της απαλλαγής θα πραγματοποιηθεί καταρχήν κεντρικά από τη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΑΔΕ με βάση τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν στην πλατφόρμα αρρωγή.gr για τη χορήγηση πρώτης αρρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής. Στη Βουλή, το αίτημα της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, με το οποίο ζητείται η χορήγηση ειδικού επιδόματος ασθενείας σε αυτοαπασχολούμενους εμπόρους που νοσούν από COVID-19, με κοινοβουλευτική αναφορά τον Αλέξη Χαρίτση και Χάρη Μαμουλάκη. Αύξηση αφίξεων 238% στο αεροδρόμιο των Χανίων και 136% στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, κατέγραψε έρευνα του Παρατηρίου Τουρισμού Δυτικής Κρήτης τη φετινή τουριστική περίοδο. Πρώτη στην προτίμηση των ξένων επισκεπτών αναδεικνύεται η παλιά πόλη των Χανίων. Αυξήθηκε επίσης το 2021 η ζήτηση για βίλες, ενοικιαζόμενα διαμερίσματα και δωμάτια. Την πρώτη θέση επί των συνολικών αφήξεων για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια καταλαμβάνουν οι Γερμανοί σε ποσοστό 17%, στη τέταρτη θέση οι Βρετανοί με 11%. Η σημαντική αύξηση των δανών τους οδήγησε στη δεύτερη θέση με 16%, ενώ οι Πολωνοί διατήρησαν την τρίτη θέση επί των συνολικών αφήξεων, κατέχοντας ποσοστό της τάξης του 11%. Να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την ανέγερση του νέου κέντρου υγείας Μυρών που είχε ξεκινήσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και έχουν παγώσει τα τελευταία 2,5 χρόνια, ζητούν με κοινοβουλευτική παρέμβασή τους οι βουλευτές Ηρακλείου ΣΥΡΙΖΑ. Την δέσμευσή του ότι θα προχωρήσει άμεσα σε βελτιωτικές κινήσεις αναφορικά με το Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρό, το οποίο θα συμβάλλει στην ανάδειξη της αξίας του ελληνικού μελιού, διατύπωσε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σίμος Κεδίκογλου. Εθελοντική αιμοδοσία το Σάββατο 15 του μήνα στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, έθριο Λότζια, από τις 9.30 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Κοινή προσπάθεια του αιματοκρίτη και του Δήμου Ηρακλείου. Τροχαίο το πρωί στο χωριό Σταμνή. Τραυματισμένος στο νοσοκομείο ο οδηγός αυτοκινήτου που έχασε τον έλεγχο του και έπεσε πάνω σε στήλο φωτισμό. Πάγω στα σενάρια περιμείωσης του ΦΠΑ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας από τον Χρήστο Σταϊκούρα. Ο Υπουργός είπε ενδεικτικά ότι δεν μπορούμε να εκτροχιάσουμε τον προϋπολογισμό τον Ιανουάριο. Νέα μείωση κατέγραψαν τα μη εξυπηρετούμενα δανεία στις τράπεζες της Ευρωζώνης κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2021, όπως έδειξαν τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Νέα βάρη στους αδύναμους ιδιοκτήτες με την αύξηση των αντικειμενικών αξιών και την κατάργηση του συμπληρωματικού φόρου φέρνει η κυβέρνηση σύμφωνα με το κίνημα αλλαγής. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση από τον περασμένο Ιούνιο, μετά την ανακοίνωση των νέων αντικειμενικών αξιών, οι αυξήσεις τους σε πολλές λαϊκές συνοικίες φτάνουν έως και στο 40%.
Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Βορείου Κορέας μετέδωσε ότι η χώρα πραγματοποίησε εκτόξευση πυρηχητικού πυράβλου παρουσία του Κιμ Γιονγκούν για πρώτη φορά έπειτα από περίπου 1,5 χρόνο. Η πυραυλική δοκιμή προκάλεσε την καταδίκη τόσο της Ουάσιγκτον όσο και του Τόκιο, ενώ ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ δεν έκρυψε την ανησυχία του. Σε λαϊκό προσκύνημα στη Ρώμη, αύριο ισορρός του Νταβίτ Σασόλι, η νεκρόσιμος ακολουθία θα τελεστεί την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου. Πρώτη συνάντηση για εξομάλυνση σχέσεων Τουρκία-Αρμενία την Παρασκευή στη Μόσχα. 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Διπλή αποστολή για τον Όφη που αγωνίζεται σήμερα εκτός με τον Απολλώνα Σμύρνης και το Σάββατο στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ. Αναβλήθηκαν οι ξαναμετρήσεις της 13ης αγωνιστικής της Super League 2 λόγω COVID-19. Πλήρωσε τα λάθη της τρίτης περίοδου Ολυμπιακός καθώς έχασε από τη Φενέρμπαχτσε με 94-80. 84. Ο καιρός. Νεφελώδης ο καιρός στην Κρήτη, ανεμία από βόρειες διευθύνσεις, ένταση 7-8 και τοπικά 9 αμποφόρ, θερμοκρασία έως τους 14 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. Στο στούντιο, Αγγέλα Δουλγεράκη, Κατερίνα Δασκαλάκη. Καλό μεσημέρι.